Ο δίσκος αυτός, ναι, νομίζω ότι το σημαντικό του και το ενδιαφέρον του είναι ότι είναι πολυστιλιστικός. Αφορά φυσικά την ελληνική μουσική, γιατί πρόκειται για συνθέσεις Ελλήνων, αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα. Αυτό είναι που και εμένα μ' αρέσει σε αυτό το δίσκο, δηλαδή ότι δείχνει μία πολύπλευρη κατεύθυνση της ελληνικής μουσικής, από το Θόδωρο τον Ατωνίου, το Φίλιππο Τσαλαχούρη, τον Μαρούλη, μέχρι τον Κλαμπάνη, δηλαδή που είναι τελείως διαφορετικά στυλ. Είναι και λίγο τζαζ και λίγο avant-garde και λίγο κλασική, ας το πούμε έτσι, post-modern κατάσταση. Και όλα αυτά με έναν κοινό άξονα, εσένα και την κιθάρα. Και τη δυνατότητα της κιθάρας να εκφράσει πολλά στυλ. Ναι. Και βέβαια και τη δική σου, γιατί αυτό πρέπει, ναι, να το λέμε. Ότι δεν μπορούν όλοι να ενταχθούν και να το κάνουν με την ίδια ευκολία που το έκανες εσύ, και σε συγχαίρω γι' αυτό, γιατί το έκανες με έναν τρόπο αφομοιώνοντας το κάθε στυλ και μπαίνοντας μέσα στην παρτιτούρα. Και αυτό είναι και το κλειδί για έναν εκτελεστή, γενικά έναν performer, ένα σολίστα, το να μπορεί να μπαίνει στο μυαλό του συνθέτη, να μπαίνει στη λογική της σύνθεσης, ναι, και να την αναπαράγει, αλλά ουσιαστικά να την κάνει δική του. Είναι σαν να τη συνθέτεις και εσύ λίγο. Δυνατότητες της κιθάρας και τα εφέ που μπορεί να κάνει η κιθάρα είναι πάρα πολλά και έχουν ένα πλούσιο ηχοχρωματικό υλικό που μπορεί να δώσει στους συνθέτες να γράψουν και να πάρουν ιδέες από τα ηχοχρώματα αυτά και να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι η κιθάρα είναι από τα πιο έτσι σημαντικά όργανα που θα μπορούσαν να μπουν στη σύγχρονη μουσική γραφή, και αυτός ο δίσκος πιστεύω θα βοηθήσει. Τα δένεις οργανικά, γιατί σου βγαίνουν αυθόρμητα. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Να μπορεί κανείς να αλλάζει και να αφομοιώνει αυτά τα στυλ με έναν ενιαίο τρόπο που είναι ο εαυτός σου, ναι, είσαι εσύ. Αυτό. Εγώ ήθελα να πω ότι στο δίσκο αυτό ήθελα πάρα πολύ να είσαι μέρος της διαδικασίας αυτής, έστω και μετά την ηχογράφηση, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα και με τον κορονοϊό. Κοίταξε, λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαμε. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι και στην ηχογράφηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά λόγω της κατάστασης μπήκα λίγο από τα κεραμίδια. Αλλά ελπίζω να βοηθήσα και την επόμενη φορά. Πάρα πολύ. Τελικά τι είναι αυτά που τους κάνει να είναι κοντά? Ότι είναι ειλικρινείς με το υλικό τους. Δηλαδή ο Χατζηδάκης δεν προσπάθησε να γράψει avant-garde για να πει ότι είναι κάποιος avant-gardistas. Έγραψε αυτό που ήταν ο ίδιος. Αντίθετα, ο Χρήστου έγραψε αυτό που ήταν ο ίδιος. Γιατί ήταν τελείως διαφορετικές οι διαδρομές τους, αλλά ήταν ειλικρινείς με τον εαυτό τους, με την προσωπικότητά τους, με τα πιστεύω τους και με αυτό που θέλαν να εκφράσουν. Και γι' αυτό συνδέονται. Και τελικά πιστεύω ότι αυτό που συνδέει
όλους τους συνθέτες, όλους τους ερμηνευτές και όλους γενικά τους δημιουργούς, είτε πρωτογενής είναι η δημιουργία, είτε είναι αναπαραγωγή κλπ. Ερμηνευτές, είναι ειλικρίνεια. Να είσαι ο εαυτός. Βρήκαμε μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες τρόπους να επικοινωνήσουμε. Εσύ ηχογράφησες άλλα εδώ, άλλα έτσι, εκεί. Σε δύο χώρες. Ναι, με άλλους μουσικούς που... και όλα αυτά φτιάχτηκαν εδώ σε αυτό το στούντιο. Αυτό δείχνει το ότι πάντα οι άνθρωποι θα βρίσκουν τρόπους για να συνδέονται και ότι πάντα αυτά που κάνουν δεν αφορούν την ατομικότητά τους, αλλά αφορούν την κοινή τους πορεία.